Κυρίες και κύριοι, δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν και ίσως έχουν δίκιο ότι είναι το χειρότερο σκηνικό, πολιτικό σκηνικό που είχαμε ποτέ κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης και το αποκτήσαμε και το έχουμε ως πολιτικό προσωπικό στη χειρότερη περίοδο. Φίλες και φίλοι, διάβαζα και χθες και σήμερα στις εφημερίδες και έβλεπα στα δελτία ειδήσεων για το κατηχητικό που κάνει η Χρυσή Αυγή σε παιδιά. Διδάσκουν ιστορία τα στελέχη της. Έπεσαν επάνω στη Χρυσή Αυγή οι εφημερίδες. Καταδικάζω και εγώ. Είμαι εναντίον της ιδέας του κατηχητικού από ένα κόμμα. Είτε αυτό είναι η Χρυσή Αυγή, είτε τα περίφημα δημοκρατικά κόμματα, τα οποία είναι δογματικά, παλαιά, αριστερά ή σύγχρονα και έχουν αποδείξει δια των μεθόδων και της πολιτικής πρακτικής τους πόσο υψηλό, ηθικό, πνευματικό, αν θέλετε, επίπεδο έχουν και πόσο αδιάφθορα είναι. Είμαι εναντίον του κατηχητικού, αλλά από την άλλη μεριά σκέπτομαι ότι πρέπει και το κράτος να είναι εναντίον όλων εκείνων που γράφουν ότι υπάρχουν συνωστισμοί στην προκυμαία της Σμύρνης. Δεν μπορεί στο επίσημο σχολείο να διαβάζουν τα παιδιά αλλοιωμένη ιστορία, επειδή κάποιοι νομίζουν ότι έτσι την αποδίδουν καλύτερα ή κάποιοι νομίζουν ότι έτσι θα έχουμε καλύτερες σχέσεις με τους γείτονες ή κάποιοι πιστεύουν ότι με το να αλλοιώνουν την ιστορία και να είναι μονοστυλάκι ο Κολοκοτρώνης ή διστυλάκι ή να γράφουν ότι περάσαμε καλές μέρες επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και Τουρκοκρατίας ή ότι στη Σμύρνη δεν έγινε καμία σφαγή, κανένας πυρπολισμός, απλά συνοθούντο τα πλήθη προς την προκυμαία κατά την έξοδο. Και στη συνέχεια ο άνθρωπος, η κυρία Ρεπούση συγκεκριμένα, η οποία έχει επικριθεί και απαντήσει, ο άνθρωπος αυτός απολαμβάνει πολιτικές τιμές. Δεν είναι δυνατό να έχουμε αλακάρτ κατηχητικά όσον αφορά την ιστορία. Ούτε να ακούγεται από την πλευρά της Χρυσής Αυγής ότι μέχρι τώρα είχατε ελαφροδεξιά, άκουσα, ενώ τώρα εμείς ως νικητές του εμφυλίου θα διδάξουμε την πραγματική ιστορία, και να ακούγεται και από την άλλη μεριά ότι εμείς που γράψαμε την ιστορία οι αριστεροί θα αποκρούσουμε το φασισμό. Αυτά είναι μπούρδες και φτάνει να σας πω ένα στοιχείο, το άκουσα από το φίλο μου, τον ανιψιό μου, τον Νίκο τον Χατζηνικολάου, ο οποίος θα μαζεύει αυτά τα σταχειολογία. Επί προημερησίας διατάξεως στη Βουλή συζήτηση, η τηλεθέαση στην ελληνική τηλεόραση ήταν 30%. Την ίδια ώρα ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής, σε άπτεστη τουρκική γλώσσα και με πλοκή, ναι ναι με πλοκή μέσα στο παλάτι του Μεγαλοπρεπή, με τη Χαντιμέ, τη Φαντιμέ, τη Χιτζιέ, τη Τζουέ, ήταν πάνω από 60% κυρίες και κύριοι. Αν δεν θέλετε να ντρέπεστε εσείς που με βλέπετε αυτή τη στιγμή, εγώ τουλάχιστον ντρέπομαι. 30% η τηλεθέαση της Βουλής των Ελλήνων σε ημέρες που κινδυνεύει η εδαφική ακυρεότητα της χώρας. Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής πάνω από 60%. Και διαμάχη άνευλο για κατηχητικά που θα τα κάνουν ή η δεξιή ή η αριστερή. Ή η κυρία Ρεπούση ή ο κύριος Κασιδιάρης. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αν είχα παιδί, οπωσδήποτε δεν θα το έστελνα σε κανένα από αυτά τα κατηχητικά. Έχω παιδί, αλλά είναι μεγάλα πια. Αν είχα, λέω, παιδί του σχολείου. Και επίσης θέλω να πω κάτι. Στις φωτογραφίες που είδα, που με τα μανίας οι εφημερίδες επέκριναν, που είδα στα κατηχητικά της Χρυσής Αυγής, αυτά μην έχετε αμφιβολία. Είναι παιδιά οικογενειών που ψήφισαν Χρυσή Αυγή. Εάν μάλιστα επικρίνονται ακόμη περισσότερο, το 12% της Χρυσής Αυγής το βλέπω 16-18. Φαίνεται ή ότι κάποιοι θέλουν να αυξηθεί η Χρυσή Αυγή λόγω, επειδή έλκει το παράνομο και το ημιπαράνομο και το κακό, την περιέργεια του κόσμου, ή δεν ξέρουν από επικοινωνία. 16% θα πάει η Χρυσή Αυγή. Ας συνεχίσουν έτσι. Τα παιδάκια αυτά, τα οποία ήταν τη φατσούλα τους στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, οι γονείς τους, δεν είναι παιδάκια που τα συγκέντρωσε με παιδομάζωμα η Χρυσή Αυγή. Αυτά τα πήγαν οι γονείς τους στις διάφορες περιοχές που ψηφίζουν Χρυσή Αυγή. Είναι συνειδητοί, Απριλιανοί, παλιοί, ό,τι και να είναι. Επομένως, τους έκανες, τους βάφτισες Χρυσαυγίτες. Και αν υπήρχε πιθανότητα να φύγουν,
με την επιθετικότητα που τους επέκρινες, τους βάφτισες. Ό,τι γινόταν παλιά στην ασφάλεια, που βάζανε ένα φουκαρά διαδηλωτή που ήταν light αριστερός, έτρωγε ξύλο μέσα στη Μπουμπουλίνας, εκεί έτρωγε ξύλο στη Μεσογείο και έβγαινε κομμουνιστής βαμμένος μετά το ξύλο κάργα. Αλλά εντάξει, Ελλάδα το μεγαλείο σου. Φίλες και φίλοι, πριν δώσω από λίγα δευτερόλεπτα πάρει στους φίλους, θέλω να πάμε στο θέμα της Guardian. Το έχουμε, Νίκο? Η Guardian σήμερα γράφει ότι συντελείται έγκλημα στην Ελλάδα. Εκεί θα έχετε το νου σας. Στην πατρίδα σας. Στη γενοκτονία. Εξοντώνονται αριστεροί και δεξιοί. Εάν συμπλεκόμεθα μεταξύ μας, θα μας εξοντώσουν όλους. Δώστε μου το κείμενο της Guardian. Έγκλημα χαρακτηρίζει το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Guardian την άρνηση των Ευρωπαίων να κουρέψουν το χρέος της Ελλάδας και των υπόλοιπων αδύναμων κρίκων της Ευρώπης, παρότι πριν 60 χρόνια συμφώνησαν να κάνουν το ίδιο για το γερμανικό χρέος. Σαν σήμερα, πριν από 60 χρόνια, η Συμφωνία του Λονδίνου διέγραφε το μισό μεταπολεμικό χρέος της Γερμανίας. Αυτή η διαγραφή, με τον τρόπο που έγινε, ήταν ζωτική σημασία για την ανοικοδόμηση της Ευρώπης μετά τον πόλεμο. Βρίσκεται δε σε πλήρη αντίθεση με τις δοκιμασίες που υφίστανται σήμερα οι λαοί της Ευρώπης στο όνομα του χρέους, αναφέρει η εφημερίδα. Αναφερόμενοι στους τότε πιστωτές της Γερμανίας, συμπεριλαμβάνει την Ελλάδα και την Ισπανία. Χώρες που, όπως λέει, πήραν μέρος πρόθυμα στη συμφωνία για να βοηθήσουν να δημιουργηθεί μια σταθερή δυτική Ευρώπη της ευημερίας παρά τα εγκλήματα πολέμου που είχαν διαπράξει οι Γερμανοί κατακτητές μερικά χρόνια πριν. Η εφημερίδα χαρακτηρίζει οικονομικό θαύμα αυτό που επακολούθησε τη Συμφωνία του Λονδίνου στη Γερμανία, μια συνταγή που, όπως λέει, δεν ακολουθήθηκε τα τελευταία 30 χρόνια για τα υπερχρεωμένα κράτη που εξαναγκάστηκαν σε πρακτικές λιτότητας και συνεχών δανείων. Αναφερόμενη στη χώρα μας, η εφημερίδα σημειώνει πως η πρακτική αυτή αύξησε την ανισότητα, συρρίκνωσε την οικονομία περισσότερο από 20% και είχε ως αποτέλεσμα ένα στους δύο νέους να είναι άνεργος. Το δημοσίευμα παραθέτει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το συνολικό χρέος της Γερμανίας με τα πολεμικά έφτανε τα 30 δισεκατομμύρια μάρκα. Το 50% όμως διαγράφηκε μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις με τις πιστότερες χώρες. Αυτό δημιούργησε για τη χώρα τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε η Γερμανία να γίνει μεγάλη εξαγωγική δύναμη και να αναπτυχθεί οικονομικά. Για την κυρία Μέρκελ είναι σίγουρο ότι εμείς αποτελούμε κρέας για την κυμαδομηχανή της Γερμανίας. Μην έχετε καμία αμφιβολία, είμαστε όλοι αναλώσιμοι και όχι μόνο αναλώσιμοι, ρευστοποιήσιμοι. 8 σύμφωνα με έρευνα του ΕΒΕΑ, 8 στους 10 πολίτες, φίλες και φίλοι, δηλώνουν απαισιόδοξοι για την πορεία των προσωπικών τους οικονομιών, δηλαδή αν θα αντέξουν, και για την πορεία της οικονομίας του κράτους. Προσέξτε, ζούμε σε μια περιοχή όπου 8 στους 10 είναι απαισιόδοξοι, έως πολύ απαισιόδοξοι, και οι δύο κοιτάνε γύρω τους τι γίνεται. Προσέξτε, γι' αυτό μιλάω για αναπτυξιακή φαντασίωση. Αυτό που έρχεται δεν είναι ανάπτυξη. Η κρίση θα καταπιεί 4 με 5 κυβερνήσεις, 6, ό,τι έγινε σε άλλες χώρες, στην Αργεντινή, παντού. Είναι τόσο η δύναμη, η κεκτημένη αν θέλετε, αυτού του ισοπεδώματος, της σφαγής των Ελλήνων, που αναγκαστικά, ακόμη και στις καλύτερες κυβερνητικούς, στους καλύτερους κυβερνητικούς σχηματισμούς, θα έχει τέτοια ραγδαία πολιτική φθορά που θα η μία κυβέρνηση θα αλλάζει την άλλη, όπως ήδη γίνεται σε όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο. Πάμε να δούμε αυτό το ρεπορταζάκι. Μισό λεπτό και πάω στους καλεσμένους μου. Όλο και πιο απεσιόδοξοι γίνονται οι Έλληνες για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με έρευνα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών που διενήργησε η εταιρεία Alco. Αναλυτικότερα, περισσότεροι από 7 στους 10 πολίτες δήλωσαν απεσιόδοξοι για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και σχεδόν 8 στους 10 σχετικά με την πορεία των προσωπικών τους οικονομικών, σημειώνοντας ελάχιστη αύξηση από το αντίστοιχο ποσοστό της προηγούμενης περίοδου. Αρκετά σημαντική μεταβολή όμως σημείωσε το ποσοστό αισιοδοξίας των συμμετεχόντων, το οποίο κατέληξε στο 13% από 17 που σημειώθηκε το Δεκέμβριο του 2012. Ενώ σημαντική επίσης αύξηση σημείωσε το ποσοστό όσων επέλεξαν να μην συμμετάσχουν, το οποίο ανήλθε στο 10%. Αναφορικά με τις μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά την εύρυθμη λειτουργία της μεγαλύτερης μερίδας του κοινωνικού συνόλου, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων, δηλαδή το 51%, θεωρεί πως οι αποφάσεις για τις απεργίες θα πρέπει να λαμβάνονται από το σύνολο των εργαζομένων. Ενώ το 27% θεωρεί τις συνδικαλιστικές ηγεσίες αξιόπιστες για το ρόλο αυτό. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Ξεκινώντας από το φίλο μου, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σιρμαλένιο, θέλω 30 δευτερόλεπτα για να μοιράσω δίκαια το χρόνο. Γύρω αυτή η κατάσταση στα νησιά,
έχει καμία έστω μικρή ελπίδα ότι μπορεί να βελτιωθεί? Μήπως έρθουμε πλέον και αν έρθετε εσείς στην εξουσία, ο ΣΥΡΙΖΑ, πού θα βρείτε λεφτά να βελτιώσετε αυτό το σύστημα που λέτε υγείας, ας πούμε? Κοιτάξτε, είναι μια κοινότυπη ερώτηση. Νησιωτική πολιτική, νησιωτική ιδιαιτερότητα που έχει θεσμοθετηθεί και από τις ευρωπαϊκές συνθήκες και από το ελληνικό σύνταγμα, δεν μπορεί να εφαρμοστεί όσο υπάρχουν μνημόνια. Αυτό είναι δεδομένο. Και δεν μπορεί να εφαρμοστεί γιατί αντί να πηγαίνουμε προς το καλύτερο, πηγαίνουμε προς το χειρότερο. Καταργούνται οι ΔΟΗ, καταργούνται τα ΙΚΑ, καταργούνται τα τελωνία, καταργούνται τα ειρηνοδικεία, συγχωνεύονται κέντρα υγείας, νοσοκομεία, σχολεία. Η ακτοπλοϊκή διασύνδεση μειώνεται. Το χειμώνα έχουμε νησιά τα οποία μία φορά τη βδομάδα μπορεί να βλέπουν και πλοίο. Και έτσι όπως πάμε με τη μείωση των επιδοτήσεων και με το νομοσχέδιο που θα φέρει ο κύριος Μουσουρούλης ως ο νούπος στη Βουλή, θα έχουμε ακόμα χειρότερες εξελίξεις σε σχέση με τη διασύνδεση των νησιωτών. Άρα, χωρίς να ανατραπεί το μνημόνιο, δεν μπορούμε να δούμε άσπρη μέρα. Βάλτε μια τελεία, έχουμε πάρει μήνυμα σαφές από εσάς. Πάω στον κύριο Δελινταδάκη, κάτι μου είπατε και θέλω να μου το δώσετε τίτλο στα δευτερόλεπτα που απομένουν. Ναι, στα δευτερόλεπτα να πω το εξής. Με τη 1077 επιδιώκουν οποιαδήποτε πράξη κάνεις. Δηλαδή στην τράπεζα κάνεις μια ανάληψη, μια κατάθεση, ένα έμβασμα. Κάνεις μια εγχείρηση σε ένα νοσοκομείο. Τα πάντα, γυμναστήριο, φροντιστήριο, πηγαίνουν όλες αυτές οι πράξεις. Χωρίς εισαγγελική παραγγελία θέλουν να πηγαίνουν. Το έχουμε προσβάλει, είπαμε αυτό, στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο Υπουργείο Οικονομικών Ακριβώς. Έχει κλιμάκιο και μας φακελώνουν. Παρανόμως, οτιδήποτε παράγεται είναι δίκαιο δυνάμεων κατοχής, μας φακελώνουν, μας χαλκεύουν δεσμάς συνεχώς, όλο ένα και περισσότερα. Και πάω στο φίλο μου τον κύριο Καστρινάκη, τον πρόεδρο των Νεφροπαθών Ελλάδος. Λοιπόν, θέλω να πω ότι οι διαγωνισμοί προμήθειας των φίλτρων που προέκυψε αποτέλεσμα να αγοραστούν αιγυπτιακά είναι παντελώς αδιάβλητοι, γιατί γίνονται τηλεφωνικώς και μάλιστα από άσχετους υπαλλήλους της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. Είναι διαβλητή, θέλετε να πείτε? Ναι, συγγνώμη. Διαβλητή, θέλετε? Απολύτως διαβλητή. Γιατί τους λέτε άσχετους όμως? Μήπως τους κατηγορείτε άδικα τους υπαλλήλους αφού τους βάζουν να κάνουν διαγωνισμούς? Ναι, ακούστε τώρα. Όταν όμως κάποιος με τηλέφωνο περιμένει να ακούσει τιμές, εκεί δεν μπορώ εγώ να είμαι σίγουρος ότι δεν έχει κάνει και αλληλοενημέρωση. Μην τους κατηγορούμε. Όχι, δεν κατηγορούμε. Αν θέλετε να πείτε ότι δεν έχει επαρκείς διαδικασίες. Βεβαίως. Η λήψη και παραλαβή, ναι, μέχρι εκεί, ναι. Μέχρι εκεί. Αλλά να μην κατηγορούμε και ανθρώπους τους οποίους οπωσδήποτε τοποθετούν τη και δεν κάνουν αυτή τη δουλειά. Τη διαδικασία κατηγορούμε. Και εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή έχει μειωθεί το ποσό που δίνεται για τα φάρμακα. Έχουν μειωθεί ποιότητα σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν θα δεχτούμε να μειωθεί και ο αριθμός των νεφροπαθών, γιατί φαίνεται ότι λένε μεν για την μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά δεν λένε για τη μείωση του αριθμού των χρονίως πασχόντων. Δεν θα γίνουμε λοιπόν παράπλευρη απώλεια του πολέμου, του οικονομικού που διεξάγεται. Αυτό είναι το κυριότερο. Αυτό να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη. Το κυριότερο. Κυρίες και κύριοι, δεν υπολογίζουν τις ζωές. Δολοφονούν τον ελληνικό πληθυσμό. Το λέω και το υπογραμμίζω. Στα 48 έτη που κάνω αυτή τη δουλειά, κοντεύω μισό αιώνα, αυτή τη στιγμή ζω ως παλαιός ρεπόρτερ και δημοσιογράφος, ζω μία γενοκτονία. Δεν ξέρω αν εσείς το αντιλαμβάνεστε, το συνειδητοποιείτε. Είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Έχω πάει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, θα πάω και αλλού, θα πάμε στον ΟΗΕ, έχουμε αποφασίσει μέσα από το ΚΡΑΣ, θα πάμε παντού. Εσείς που με ακούτε, θερμή παράκληση από μένα. Όπου μένετε, όπου εργάζεστε στο εξωτερικό ή αν έχετε συγγενείς στο εξωτερικό, στείλτε ένα μικρό φαξ, ένα email διαμαρτυρίας, περιγράφοντας την κατάσταση που σοβεί στην πατρίδα μας. Είναι το καλύτερο, το μικρότερο και καλύτερο, να το πω έτσι, που μπορείτε να κάνετε. Σε αυτό το σημείο, να ευχαριστήσω.